Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το διοικητικό προσωπικό και οι υπάλληλοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωνίων Νήσων στη Ζάκυνθο. Παρουσία των αρχών του τόπου, ο πρόεδρος Διονύσης Καμβάσης ευχήθηκε να είναι μια επιτυχημένη χρονιά το 2020. Θέλω να πιστεύω ότι η χρονιά που ξεκίνησε θα είναι αισιόδοξη για το έργο που οποίο θέλουμε να κάνουμε εδώ στον ΟΔΑΣ. Σαν πρώτη κίνηση είναι ώστε να θα ξεκινήσουμε με τη νέα χρονιά, ώστε να βγούμε στον κόσμο στη Ζάκυνθο και να κάνουμε δημόσιο διαγωνισμό για προμήθειες όλων των ειδών που παίρνει ο ΟΔΑΣ εδώ, από τρόφιμα μέχρι φαρμακευτικό υλικό, τα πάντα. Τις ευχές τους για τον ΟΔΑΣ για τη νέα χρονιά έδωσαν οι αρχές του τόπου που τόνισαν ότι θα βρίσκονται στο πλευρό τους σε ό,τι χρειαστεί. Να φέρει ό,τι επιθυμεί στον καθένα και στους εργαζόμενους του ΟΔΑΣ που παρέχουν, καταθέτουν ψυχή μέσα στον οργανισμό για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη διαβίωση και την καθημερινότητά τους να είναι όσο γυνατόν καλύτερη. Ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Η περιφέρεια είναι κοντά, το αποδεικνύει άλλωστε και με τις εργασίες που θα γίνουν στο παλιό κτίριο του ΟΔΑΣ. Και ευχόμαστε σε όλους υγεία, το πιο σημαντικό. Ευχές και υγεία από τα βάθη της καρδιάς μας στο Δέλτα Σίγμα, στο καινούργιο Δέλτα Σίγμα του Ιδρύματος εδώ στον ΟΔΑΣ, και φυσικά όμως μεγάλες ευχαριστίες μηδενός εξαιρουμένου στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου μίλησε επίσης για την αναπαλαίωση του παλιού κτηρίου του ΟΔΑΣ μέσω χρημάτων που θα διαθέσει η περιφέρεια. 16/9 περάσαμε και εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για την αναπαλαίωση του κτηρίου. Είναι 266.000 ευρώ. Ο πρώτος ο οποίος έχει πάρει ανάδοχος, το έχει πάρει με 43%, θα σας πω και λεπτομέρειες, με 43% έκπτωση, έχει κάνει ένσταση ο δεύτερος. Είμαστε στη διαδικασία της ενστάσεως. Πιστεύουμε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Γιορτινό τόνο στην κοπή της πίτας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωνίων Νήσων έδωσε η Λαϊκή Μουσική Παρέα Ζακύνθου με πρωτοχρονιάτικα τραγούδια και η ομάδα ελληνικού παραδοσιακού χορού Οσίρτης που χόρεψε και διασκέδασε τους παρευρισκόμενους.